Κοντά μας και ο προπονητής Χωρανδρίου Σταύρος Αμανατίδης μετά την ήττα από το Χαϊδάρι. Κότς, είναι μια σκληρή ήττα που δεν την αξίζεται κατά τη γνώμη μου, κυρίως με την εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου, και αποχαιρετάτε τη χρονιά κάπως πικρά. Νομίζω κυρίως το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερο, δικαίωσε ακόμη ένα γκολ. Επιστρέψατε μετά το 0-2. Όμως, τι ήταν αυτό που έλειψε από το Χαλάνδρ και δεν κατάφερε να πάρει ούτε την ισοπαλία, κατά τη γνώμη σου? Καταρχάς, να πω συγχαρητήρια στο Χαϊδάρι και στον Λυσιακό που θα πάνε στα Μπαράζ ανόδου. Εύχομαι και δύο ομάδες της Αθήνας να καταφέρουν να είναι στη γάμα εθνική του χρόνου. Όσον αφορά το παιχνίδι, εντάξει, πάλι δεν μπήκαμε καλά. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Στο τρίτο λεπτό δεχτήκαμε γκολ. Στη συνέχεια το ισορροπήσαμε, είχαμε τον έλεγχο του αγώνα και από το πρώτο ημίχρονο. Μπορεί να μην είχαμε μεγάλες φάσεις, αλλά είχαμε τον έλεγχο. Ευτυχήσαμε να βάλουμε ένα γκολ, παρόλο που φάγαμε και δεύτερο σε μια ανύποπτη φάση. Καταφέραμε να κάνουμε το 1-2. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε επιθετικά, όπως θα πρέπει να πούμε από την αρχή του αγώνα. Εντάξει, δεν δικαιούμαστε σίγουρα την ήττα, αλλά ούτως ή άλλως νομίζω το χ δεν μας έκανε. Ξέραμε ότι το Χαϊδάρι παίζει με τον Λυσιακό στην έδρα του. Και με ένα χ, αν είχε φέρει χ και σήμερα, θα ανέβαινε αυτό. Οπότε ψάξαμε περισσότερο την νίκη. Εντάξει, σίγουρα είμαστε στεναχωρημένοι. Η προσπάθεια που κάναν τα παιδιά είναι τεράστια όλη τη χρονιά. Κανένας δεν μας υπολόγιζε. Φτάσαμε στα Μπαράζ να είμαστε άξιοι διεκδικητές. Και δυστυχώς σήμερα ήμασταν άτυχοι. Τι κρατάτε από τη φετινή χρονιά? Νομίζω ότι και έδωσα νέα παιδιά, πολλά νέα παιδιά παίξανε. Αλλά τι κρατάτε σαν προπονητή, σαν ομάδα από τη φετινή χρονιά που συνοδεύτηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο δεύτερο όμιλο της ΑΕΠΣ? Εντάξει, εγώ θα ξαναπώ ότι αισθάνομαι πολύ τυχερός που είμαι σε αυτή την ομάδα και με αυτά τα παιδιά. Όλοι είναι εξαιρετικοί υποδοσφαιριστές, χαρακτήρες. Φτιάξαμε ένα εξαιρετικό σύνολο κατά τη γνώμη όλων, όχι μόνο τη δική μου. Από εδώ και πέρα τώρα θα κάνουμε την αυτοκριτική μας, να δούμε τι δεν πήγε καλά σε αυτό το κομμάτι των μπαράζ που με την εμφανίση μας στα δύο πρώτα παιχνίδια και με τη σημερινή θεωρώ ότι δικαιούμασταν κάτι περισσότερο. Και θα συζητήσουμε τώρα με τη διοίκηση για το τι θα συμβεί την επόμενη χρονιά και πώς θα πορευτούμε. Σίγουρα τα νέα παιδιά είναι κέρδος, έχουμε πολλά νέα παιδιά, έχουμε και τους έμπειρους, ιδιαίτερα τον Αχιλέα και τον Αστέρη και τον Μαντουζάκη που βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Δεν ξέρω, είναι πολύ νωρίς, δεν περιμέναμε να πω την αλήθεια, σήμερα περίμενα κάτι περισσότερο. Οπότε στις επόμενες μέρες θα δούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.